Τα περιστατικά της βίας και των φόνων που έχουμε συναντήσει τα τελευταίο διάστημα έχουν να κάνουν με την ψυχική βία η οποία προϋπάρχει και η οποία θα μπορούσε να έχει σταματήσει, να έχει οριοθετηθεί πολύ καιρό πριν. Όταν περνάει στην πράξη η φαντασίωση του φόνου, είτε είναι προμελετημένη, είτε γίνεται μέσα σε μια παρόρμηση, τα πράγματα έχουν ξεφύγει από την ψυχική του τροχιά και έχουν οδηγηθεί εκεί όπου δεν έπρεπε. Ο φόνος είναι ένα κομμάτι της ψυχικής ζωής το οποίο δεν πρέπει καθόλου να το υποτιμούμε, άλλωστε το περίφημο ειδιπόδιο σύμπλεγμα έχει να κάνει με δύο φόνους, την πατροκτονία και την παιδοκτονία η οποία έχει προηγηθεί, έστω και αν δεν έχει πραγματοποιηθεί. Και αυτό σημαίνει ότι η ψυχική ζωή μας κατοικείται από την κατάργηση του άλλου. Οι οικογένειες οφείλουν να μεταβολήσουν αυτές τις φωνικές εκφάνσεις του ψυχισμού και επομένως όχι να τις καταργήσουν αλλά να τις οδηγήσουν σε μια λύση τους έτσι ώστε να κινηθεί το υποκείμενο μετά, τα παιδιά στην ουσία, στον κοινωνικό χώρο, απαλλαγμένα από αυτές τις τόσο τρομακτικές ψυχικές δυνάμεις. Όταν αυτό πια έχει περάσει μέσα στον κοινωνικό χώρο, σημαίνει ότι τα παιδιά έχουν δεχθεί μεγάλα κομμάτια αποστέρησης, ψυχικής αποστέρησης και από τους δύο γονείς, οι οποίοι δεν έδωσαν όχι μόνο με την υλική μορφή, όχι τόσο με την υλική μορφή, όσο με την ψυχική, δεν έχουν πάρει ούτε την αγάπη που χρειάζονταν, αλλά ούτε και τα όρια τα οποία χρειάζονταν, γιατί τα όρια είναι κάτι το οποίο κανείς δίνει, λέγοντας όχι, το οποίο είναι απαραίτητο για τη δόμηση του υποκειμένου. Αυτό σημαίνει ότι αφενός μεν οι γονείς έχουν φύγει από τη θέση τους, έχουν γλιστρήσει έξω από τη γονεϊκή λειτουργία και δεν ανταποκρίνονται σε αυτό το οποίο ε, είναι ταγμένοι να κάνουν όταν φέρουν παιδιά στον κόσμο. Βεβαίως σε μια εποχή η οποία διευκολύνει πάρα πολύ αυτό το γλίστρημα εκτός γιατί υπάρχει όλος ο διαδικτυακός κόσμος ο δεν επιτρέπει στις φαντασιώσεις να βρουν τη θέση τους εσωτερικά, αλλά πολύ εύκολα τις τοποθετεί έξω και αυτό σημαίνει ότι η αρχή της πραγματικότητας με όλες τις, τους περιορισμούς τους οποίους θέτει, έχει χάσει και αυτή τη θέση της. Αυτό σημαίνει ότι οι πραγματικοί άλλοι πολύ εύκολα μπερδεύονται με τους φαντασιακούς άλλους βεβαίως τη ελήψη των συμβολικών άλλων και έτσι ε, κάποιος, ένα οποιοδήποτε ανθρώπινό περνάει σε μια πράξη φωνική χωρίς να έχει προηγουμένως σκεφτεί στην ουσία της συνέπειες γι' αυτό και για αυτόν τον οποίο σκοτώνει αλλά και για τον ίδιο τον φωνιά ώστε δεν αντιλαμβάνεται τις τρομερές, τις τρομακτικέ συνέπειες που σημαίνει η αφαίρεση μιας ζωής. Τα φαινόμενα της βίας που συναντάμε στα σχολεία, με το γνωστό σε όλους μας πια bullying, είναι φαινόμενα τα οποία στην ουσία βγαίνουν, φεύγουν από τον οικογενειακό ιστό και περνάνε στον κοινωνικό ιστό. Αυτό σημαίνει ότι παιδιά τα οποία είτε υφίστανται bullying, είτε δέχονται το, είτε προκαλούν το bullying, είναι παιδιά τα οποία έχουν δυσκολίες μέσα στην οικογένεια, μέσα στο οικογενειακό πλαίσιο. Και το σχολείο χρειάζεται κάθε φορά που εκφανίζεται ένα τέτοιο φαινόμενο να αναζητήσει τις αιτίε και τη βοήθεια από τους ειδικού, οι οποίες όμως αφορούν το οικογενειακό πλαίσιο, τον πυρήνα της οικογένειας και δεν έχουν να κάνουν τόσο με το σχολικό περιβάλλον. Ε, το κράτος... Έχει τις απαραίτητες δομέ για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα. Οι δομέ που προτείνει το κράτος για να αντιμετωπιστούν τα θέματα αυτά είναι πέρα από τους ιατροπαιδαγωγικούς σταθμούς. Ε, υπάρχουν κάποιοι ψυχολόγοι πια στα σχολεία οι οποίοι καλούνται κατά κάποιο τρόπο να λειτουργήσουν με έναν τρόπο επίγοντα και εκείνοι οφείλουν να... Ε, παραπέμψουν τους ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται σε αυτό το βαθμό ε, στις κατάλληλες υπηρεσίες οι οποίες υπάρχουν κυρίως στα ιατροπαιδευογικά κέντρα και στα παιδοψυχιατρικά νοσοκομεία. Τα φαινόμενα της βίας όπως παρατηρούνται στα σχολεία και μέσα στον κοινωνικό ιστό ε, δεν έχουν άλλη αντιμετώπιση από τον λόγο. Θέλω να πω χρειάζεται κανείς να... Μπορέσει να παραπέμψει τους ανθρώπους οι οποίοι υπόκεινται σε αυτά τα βία επεισόδια και τα προκαλούν. Θεωρώ δηλαδή ότι και αυτοί οι οποίοι τα προκαλούν υπόκεινται έχουν δεχθεί βία, είναι άνθρωποι που έχουν ζήσει σε ένα βίαιο περιβάλλον και μέσα από το οποίο αυτό που κυρίως απουσιάζει είναι ο λόγος. Δεν είναι άνθρωποι όπου έχει καλλιεργηθεί στο στενό περιβάλλον τους η διαλεκτική και οποιοδήποτε διάλογος που αφορά το τι αισθανόμαστε, το τι κάνουμε με αυτό που αισθανόμαστε, το πώς αυτό που αισθανόμαστε μπορούμε να το επεξεργαστούμε και να το επεξεργαστούμε στη σχέση μας με έναν άλλον ή με πολλούς άλλους Είτε αυτή είναι η γονεί, είτε αυτό είναι ένα φίλο, είτε αυτό είναι ένα ειδικό, είτε αυτό βεβαίω είναι ένα δάσκαλο. Γιατί και οι δάσκαλοι μπορούν να παίξουν έναν ρόλο στο πώς μπορεί να ανοίξει, να ξεκινήσει αυτό ο διάλογο που θα ε, με κάποιο τρόπο τη βία θα την μεταβολήσει σε λόγο.